Ο διευθυντής της ΕΔΕΚ, ο Μορφάκης Σολομονίδης. Καλημέρα σας, κύριε Σολομονίδη. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους συμπόλοιπους. Όντως υπάρχει πρόβλημα. Αγαπητέ Ανδρέα, οφείλουμε να προσφέρουμε όμως παράλληλα προστασία σε πρόσφυγες οι οποίοι προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές. Υπάρχει η σύμβαση της Γενέβης του 1951 αλλά και το πρωτόκολλο του 1967. Ο σεβασμός απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και στην ίδια την ιστορία μας, που ως μια χώρα με χιλιάδες εκτοπισμένους εξαιτίας της τουρκικής εισβολής, είναι δεδομένη. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται να γίνεται και ένας σαφής διαχωρισμός των προσφυγικών και των μεταναστευτικών ροών. Όπως είναι γνωστό, η Τουρκία αξιοποιεί τις παράνομες μεταναστευτικές ροές σε μια προσπάθεια δημιουργίας, το είχαμε αναφέρει πολλές φορές, ενός είδους υβριδικού πολέμου αλλίωσης της κυπριακής κοινωνίας και του δημογραφικού χαρακτήρα των ελεύθερων περιοχών. Η λήψη άμεσων και αυστηρών μέτρων θα πρέπει να είναι επιβεβλημένη για την προστασία τόσο της κυπριακής οικονομίας όσο και της κοινωνικής δομής της χώρας μας. Οπότε θα πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη, θα πρέπει να γίνουν ουσιαστικά μέτρα, θα πρέπει να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα και όπως έχω αναφέρει, για να γίνει ένα σαφής διαχωρισμός των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Θα πρέπει επιτέλους να γίνει η εγκατάσταση του συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης, την γραμμή αντιπαράταξης για εντοπισμό και αποτροπή της παράνομης εισόδου των οικονομικών μεταναστών. Θα πρέπει να ενισχυθεί η διαδικασία του γρήγορου και άμεσου επαναπατρισμού των παράνομων μεταναστών. Θα πρέπει να γίνει μια ομοιόμορφη διάσπορα όσων θα παραμείνουν νόμιμα στην Κύπρο και να μην δημιουργούνται τα γκέτο. Να απαγορεύεται πλέον στους φοιτητές να μετατρέπονται σε αιτητές πολιτικού ασύλου, που στις πλήστες των περιπτώσεων αυτός είναι και ο σκοπός εισόδου στη χώρα μας. Όλα αυτά τα μέτρα σε συνδυασμό με το σεβασμό, ξανατονίζω, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να ληφθούν και να γίνουν άμεσα, να εφαρμοστούν άμεσα και να γίνει άμεσα η υλοποίηση. Μάλιστα. Όσον αφορά και τις διαδικασίες οι οποίες έχουν ληφθεί προηγουμένως για τα θέματα των διαμαρτυριών αλλά και των διαταγμάτων, εμείς το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές ότι από τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί με ευθύνη της επιδημιολογικής ομάδας του Υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης, είναι ανεπαρκή, είναι αψυχολόγητα, είναι αναποτελεσματικά και αντιφατικά με αποτέλεσμα να οδηγούν αρκετούς συμπολίτες μας σε ανυπακοή. Είναι για αυτό που βλέπουμε όλη αυτή την απειθαρχία και την προσπάθεια του κόσμου να βγει προς τα έξω. Θα πρέπει επιτέλους να γίνουν, να αποφασιστούν μέτρα τα οποία να είναι ισορροπημένα, να έχουν υπόψη τον ιατρικό, τον οικονομικό αλλά και τον κοινωνικό ψυχολογικό τομέα, και θα πρέπει να εστιαστούν οι προσπάθειες και να επιταχυνθεί το πρόγραμμα εμβολιασμού του πληθυσμού, ώστε να επανέλθουμε στην καθημερινότητα μας. Ευχαριστώ, αγαπητέ. Είναι μεγάλο το θέμα. Μεγάλο το με πολλές παραμέτρους. Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Εκείνο που πρέπει να εστιάσουμε είναι, πρώτον, να εξεταστούν άμεσα οι συνθήκες διαβίωσης στους χώρους φύλαξης, ούτως ώστε να μην υπάρχει γκετοποίηση, αλλά και να βλέπουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους από την πλευρά της σωστής υγιεινής διαβίωσης. Δεύτερον, θα πρέπει να ληφθούν μια σειρά από μέτρα για να αντιμετωπιστεί το μεταναστευτικό. Δεν πρέπει να παίρνουμε αποσπασματικές λύσεις και να θεωρούμε ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Και τρίτον, θα πρέπει να επιμένουμε στη διαμόρφωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής για το μεταναστευτικό, ούτως ώστε να απαιτούμε τα εκατομμύρια τα οποία δίνονται, να δίνονται όχι για
πολιτικές συμμαχίες, αλλά για επίλυση του μεταναστευτικού προβλήματος.